Η ώρα των αγροτικών μπλόκων και στην Κρήτη. Παχανιώτικο συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, ενώ ακολούθησε συγκέντρωση του κόσμου στα μεγάλα χωράφια, όπου κλείνει συμβολικά ο δρόμος για την κυκλοφορία για λίγα λεπτά. Συνεδριάσαμε και 12 αγροτικοί σύλλογοι και ο Αγροτικός Σύλλογος. Αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε συλλαλητήριο. Εάν οι τιμές δεν μπορούν να εγγυηθούν τη ζωή ότι μπορούμε να ζήσουμε στα χωριά μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσουμε. Αγρότες διεκδικούν την αναπληρώση του χαμένου εισοδήματος λόγω των πολύ χαμηλών τιμών παραγωγού των προϊόντων και των ζημιών στην παραγωγή, μείωση του κόστου παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση του αγροτικού ρεύματος κατά 50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα και εφόδια, καθώς και ζητήματα οικονομικής φύσης. Εμείς θα επιμείνουμε, θα διεκδικήσουμε αγωνιστικά τα δίκαια αιτήματά μας. Είμαστε συντονισμένοι πανελλαδικά με όλη την Ελλάδα, τις μικρομεσαίους αγρότες και Παγκρίτια. 12 η ώρα βγαίνουν και στα Ανόγια οι συνάδελφοι οι κτηνοτρόφοι. Δεκάδες τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στο κόμβο των Πρετόριων από τον Αγροτικό Σύλλογο Αστερούσιον με τη συνεργασία του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Ηρακλείου με τους συνδικαλιστές να μοιράζουν φυλάδια στους οδηγούς με τα αιτήματά τους. Ανασκώνουμε, ανασκουμπώνουμε πάλι τα μανίκια και λέμε το εξής, κυρία Δουλειεράκη. Όσοι από τους συνάδελφούς μας έχουν πληρωθεί φέτος το λάδι 4 ευρώ να κάτσουν σπίτι τους, να μυρθούν στα Πρετόρια να κρυώνουν ή στα Λαμπλόκα, να κάτσουν να μετρούν τα λεφτά τους. Όσοι πουλήσαν 4 ευρώ, αλλά εδώ πάνω από 2,60 δεν πούλησε κανείς. Άρα εδώ είναι ο δρόμος μας, ο δρόμος της πάλης είναι εδώ, η επιβίωσή μας. Να συμπληρώσουμε αυτό το χαμένο μας εισόδημα. Παράλληλα ζητούν να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις και να σταματήσουν τα αγροτοδικεία. Δεν με αφορολόγικο φέτος, καθαρό ζήτημα για μας. Μην αγγίξουν κάτω τα ξερά τους από αυτό που κατακτήσαμε στα μπλόκα. Έστω και το 8.600 εμείς ζητάμε 12.000. Αλλά να μην κατεβάσουν τα αφορολόγητο κάτω από 8.600. Είναι πάλι ένα σημείο πάλης, είναι μια αιτία πολέμου. Ανάλογα μπλόκα στήθηκαν στις μάντρες Αμαρίου στο Ρέθινο και στην είσοδο των Ανογείων.